Η Σερβία είναι μια από τις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που μαζί με το Μαυροβούνιο βρίσκονται στην πιο πλεονεκτική θέση στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική, θα μπορέσει να γίνει μέλος της Ένωσης το 2025. Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, που περιοδεύει αυτό το διάστημα στις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ξεκαθάρισε πως αυτό δεν είναι μια απλή υπόσχεση, αλλά είναι προοπτική για τη Σερβία. Ωστόσο, εμπόδιο θεωρείται η μη αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτη που δεν έχουν επιλύσει τις εδαφικές τους διαφορές μεταξύ τους. Οι διμερείς διαφωνίες δεν μπορούν να μεταφερθούν εντός της Ένωσης. Θα θέλαμε τέτοιου είδους προβλήματα να έχουν επιληθεί πριν δοθεί η ημερομηνία ένταξης. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι απαιτείται ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο, αλλά ξεκαθάρισε ότι η Σερβία και το Κόσοβο πρέπει να βρουν τη λύση. Είναι σημαντικό να βρεθεί ένα συμβιβασμός με τους Αλβανούς, ώστε να επιληθεί ιστορικά το θέμα με ένα διαφορετικό τρόπο από πολέμους και συγκρούσεις. Για να υπάρξει ένας άξονας βορρά-νότου στα Δυτικά Βαλκάνια που θα σημάνει φιλία ανάμεσα σε δύο από τα πιο πλούσια έθνη. Στη Σύνοδο Κορυφής στη Θεσσαλονίκη το 2003, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκφράσει την αμέριστη στήριξή της στην ευρωπαϊκή προοπτική των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. 15 χρόνια μετά, μόνο η Κροατία έχει καταφέρει να γίνει πλήρες μέλος, ενώ σε 7 χρόνια ίσως ακολουθήσουν η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον έχει αναθερμανθεί, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών που φέρνουν στο προσκήνιο και σε αυτή την περιοχή τη Ρωσία, την Κίνα και την Τουρκία. Από το Βελιγράδι για το Euronews, Εφη Κουτσακώστα.